Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις διάσπαρτες εστίες στη Βορειοανατολική Αττική. Είναι σαφώς πολύ καλύτερη σήμερα η εικόνα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τη Θεοδόρα Ζαγανάκου, η οποία βρίσκεται στο πάτημα Χαλανδρίου, εκεί όπου δυστυχώς είχαμε μια τραγωδία καθώς απανθρακώθηκε μια 65χρονη γυναίκα σε βιοτεχνία που κάει και ολοσχερός στην περιοχή. Θεοδόρα. Ιωάννα, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην επιχείρηση που είχε ήδη για τελετές. Σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε βρέθηκε απανθρακωμένη μία γυναίκα γύρω στα 65 χρόνια. Χθες το βράδυ βρέθηκε στο μπάνιο της επιχείρησης μετά από προσπάθειες και των ανθρώπων που συνεργαζόταν αλλά και των ατόμων που έμεναν στο σπίτι όπου βρισκόταν, την αναζητούσαν, δεν την έβρισκαν. Ήρθαν λοιπόν ξανά στην επιχείρηση και τελικά ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης την εντόπισε μαζί με τους άνδρες της πυροσβεστικής μέσα στο μπάνιο απανθρακωμένη. Οι άνθρωποι είναι εδώ συντετριμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι από τη μια στιγμή στην άλλη η γυναίκα που συνεργάζονταν τόσα πολλά χρόνια ήταν νεκρή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιχείρηση πήρε φωτιά από ένα κλαδί πεύκου. Ακόμα δεν το γνωρίζουν αυτό εδώ ο ιδιοκτήτης, γιατί και εκείνος ενημερώθηκε για τη φωτιά αργότερα. Είχε φύγει από την επιχείρηση, μετά ενημερώθηκε ότι έφτασε μέχρι εδώ η φωτιά και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε, όπως μας είπε και ο ίδιος. Δεν περίμενε ότι θα φτάσει εδώ η φωτιά. Μετά τον ενημέρωσαν ότι καίγεται η επιχείρησή του, οπότε έφτασε στο σημείο και είδε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν γνώριζε ότι η γυναίκα βρισκόταν μέσα, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι είχαν φύγει από εδώ από νωρίς. Ενημερώθηκε αργά το βράδυ όταν κατάλαβε ότι όλοι την αναζητούν. Και μάλιστα μέσα εδώ, όπως ο ιδιοκτήτης είναι σοκαρισμένος ο άνθρωπος, καθώς η άτυχη Νάντια δούλευε εκεί, εργαζόταν στη βιοτεχνία για 25 ολόκληρα χρόνια, όπως λέει ο ιδιοκτήτης. Πάρα πολλά χρόνια, την ήξεραν πολύ καλά, όλοι μιλούν για μια πολύ ήσυχη γυναίκα, πολύ καλή συνεργασία, πολύ αφοσιωμένη στην εργασία της, μάλιστα έμενε πολλές φορές παραπάνω από το ωράριό της. Έχει έναν άνδρα και δύο παιδιά, δύο κόρες, οι οποίες δεν μένουν εδώ, είναι στο εξωτερικό. Καταγόταν από τη Μολδαβία η άτυχη γυναίκα, Θεοδόρα. Ακριβώς, ναι. Οπότε η οικογένειά της δεν ξέρουμε ακόμα, λογικά θα έχει ενημερωθεί. Ωστόσο, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως βλέπεις και από την εικόνα που μας μεταδίδει ο περατέρ μας, ο Βαγγέλης ο Δράκος. Από την επιχείρηση δεν έχει μείνει τίποτα. Από το σημείο που σας δείχνει εδώ, δεξιά και όλο το βάθος, αν μπορούμε έτσι λίγο να κάνουμε ένα zoom, είναι το μπάνιο. Εκεί δηλαδή όπου βρέθηκε η γυναίκα. Από την αριστερή πλευρά είχε κάποια χαλιά. Όπως βλέπεις, δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει καεί ολοσχερός η επιχείρηση και μάλιστα είναι και επικίνδυνο, γιατί από ό,τι μας είπαν και οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν πρέπει να πλησιάζουμε πολύ, είναι σχεδόν έτοιμη να καταρρεύσει. Καταρρεύσει στέγη. Ναι, μάλιστα. Θεοδόρα, βάλε μια ανωτελεία. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις ανθρώπων που γνώριζαν την άτυχη γυναίκα. Το πήρα να το σφίρμουμένει. Λέει να δει που είναι, ξέρετε κάτι. Πρέπει να έχει φύγει από το μεσημέρι πρώτα. Και δεν περίμενα ότι νάτε, είναι εδώ ακόμη, έχει πεθάνει. Και μας έβαλε αμέσως υποψίες και μπήκαμε εδώ μετά. Καλέσαμε την αστυνομία και μπήκαμε μέσα και τη βρήκα στο μπάνιο εδώ. Εγώ είχα φύγει μία ώρα. Είχατε φύγει μία ώρα, έτσι. Πήγα δίπλα στο σπίτι, γιατί το σπίτι που δίπλα που κάηκε, όχι αυτό το άσχημο, το αποτίσουνα. Θα περιποιηθώ τα σκυλιά μου και αυτά. Και άρχισε ο Πολύπη καπνός και κατέβαινε από πάνω. Και ξενογνωμήθηκα, λέω κάτι θα γίνει, ας πούμε. Και έβαλε τα σκυλιά στα μάξι και πήγαμε πιο κάτω και περιμέναμε. Και κάπου 3 η ώρα, ας πούμε, που όντως η φωτιά εδώ. Αυτό το διπλάνο είχαμε εκεί πέρα. Από ένα κουμπολιά. Βέβαια, δύο συνάδελφοι. Την ψάχνανε. Στο κινητό, αλλά δεν απάντησε. Η γυναίκα είχε εγκλωβιστεί μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Παραμένει χωρίς ενιαίο μέτωπο η πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική, κυρίες και κύριοι, αλλά οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις διάσπαρτες εστίες. Ο Φάνης Καραμπατσάκης βρίσκεται στη Νέα Μάκρη για να μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Φάνη.
Νέα Μάκρη, η τελευταία περιοχή που είχε έντονο πρόβλημα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Πράγματι, χίλιοι πυροσβέστες δίνουν μάχη, εξακολουθούν να δίνουν μάχη, χίλιοι πυροσβέστες, με τις αναζωπηρώσεις σε όλες τις περιοχές από Πεντέλη μέχρι Νέα Μάκρη, όπου είχε φτάσει η φωτιά, η οποία ξεκίνησε προημερών από το Βαρνάβα. Εδώ στη Νέα Μάκρη έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις, στις οποίες δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, λοιπόν. Είναι κλειστό. 100.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά. Τεράστια καταστροφή. Αρκετά σπίτια, ειδικά σε Πεντέλη, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, όπως είπαμε προηγουμένως, μέσα στον αστυνομικό ιστό, δεν έχει γίνει ακόμη καταγραφή. Εδώ βρισκόμαστε στο κέντρο της Νέας Μάκρης, Μαραθώνος και Διονύσου. Υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας και τονίζουν οι αστυνομικοί ότι η κίνηση διεξάγεται μέχρι την Ανατολή, τον οικισμό Ανατολή, και μην έρθει κανένας να πάει παραπάνω προς Κηφισιά, γιατί είναι κλειστά. Mm-hmm. Ολίγου, να σας πω, υπήρξε κινητοποίηση μεγάλη από την πυροσβεστική, διότι είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφάρτα στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Θυμίζω, χαμηλή βλάστηση είχαμε και στο Βαρνάβα, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έπεσαν πάνω δεκάδες πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα και κάνα 2 αεροσκάφη. Σβήστηκε η πυρκαγιά, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς βρέθηκαν γκαζάκια. Άρα μιλάμε, έχει επιληθεί το ανακριτικό, ακόμα είναι νωρίς βέβαια, αλλά μιλάμε για ξεκάθαρο εμπρησμό, έτσι. Μία ημέρα όμως, ναι, να τονίσουμε και αυτό, όπου δεν είναι στο κόκκινο η χώρα μετά από 2-3 μέρες, και η Αττική είναι στο πορτοκαλί. Μία είναι στην κατηγορία ανάσα κινδύνου 4. Η αλήθεια που επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είχαμε 5. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, να πούμε ότι οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες ενεργές εστίες από τον Βαρνάβα μέχρι και τη Νέα Μάκρη και ως την Πεντέλη. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, για να δούμε πώς είναι οι άνεμοι σήμερα. Κόπασαν από χθες βράδυ, Δημήτρη. Είναι καλύτερη κατάσταση σήμερα όσον αφορά στους ανέμους? Ναι, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σήμερα, λόγω του ότι έχουν ξεθενήσει κάπως η ένταση, των ανέμων. Δεν ξεπερνάνε τα 6 μποφόροι ρηπές, μόνο πολύ τοπικά προς την Άνω Βιόνι φτάνουν τα 7 μποφόροι ρηπές του ανέμου. Είναι καλύτερα πάντως, δηλαδή έχουν πέσει κατά τουλάχιστον 10 με 20 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές των ανέμων. Είναι θετικό αυτό, αν και παραμένουν ισχυροί κατά τόπους, ειδικά στον γύρο ορεινό της Πεντέλης που ήταν και η πυρκαγιά. Δηλαδή και σήμερα προφανώς χρειάζεται προσοχή. Είναι τοπικά ισχυροί βοριάδες και υπάρχουν κατά διαστήματα δυνατές ρηπές ανέμων και θα συνεχιστούν ουσιαστικά αυτές οι κατά διαστήματα δυνατές ρηπές ανέμων μέχρι και αργά το απόγευμα και σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 5-6 ώρα, αλλά χωρίς να φτάνουν σε καμία περίπτωση τις εντάσεις που βλέπαμε. Αυτό χθες θα σε ρωτούσα, Δημήτρη. Δεν θα δούμε τα 7 και 8 που είχαμε χθες, έτσι δεν είναι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν θα φτάνουν 70 και 80 χιλιόμετρα την ώρα οι ρήπες του ανέμου σήμερα. Θα φτάνουν τα 50, πολύ τοπικά, ίσως και τα 60 πιο ψηλά στον ορεινό όγκο της Πεντέλης. Πολύ ψηλός όμως είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σύμφωνα σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4. Κατηγορίας κινδύνου 4, γι' αυτό και σήμερα πρέπει να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες 2 ημέρες είδαμε ότι λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βορειοανατολική Αττική είχε καλυφθεί ένας μαύρος καπνός, ένα μαύρο πέπλο, πυκνό πέπλο, κάλυψε όλη την Αττική. Και αυτό αντιμετωπίζουν, και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για το αναπνευστικό μας σύστημα και ειδικά για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σαριγιάννη. Καλημέρα σας. Ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων είναι η κατάσταση στον Αττικό ουρανό εξαιτίας των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία βέβαια έχουν ελευθερωθεί από τη φωτιά που καίει από την Κυριακή το μεσημέρι. Ναι, να πούμε ότι σήμερα το πρωί η κατάσταση είναι καλύτερη. Ήταν χτες πολύ άσχημα, πράγματι, mm-hmm. ειδικά στην Ανατολική Αττική, αλλά σήμερα από ό,τι ενδείξει έχω από όλες τις μετρήσεις που μπορούμε να συλλέξουμε, φαίνεται ότι ο δείκτης ποιότητας του αέρα είναι, ας πούμε, μέτρια. Άρα η ποιότητα του αέρα αποδεκτή, θα έλεγα. Όχι ανθυγιεινή όπως ήταν χθες, ή επικίνδυνη ακόμα.
κάποιες στιγμές. Άρα αυτό είναι θετικό. Να πούμε εδώ ότι με βάση τη διαχείριση των πυρκαγιών μπορεί αυτό να συνεχιστεί και εξαιρέσει και από τους ανέμους, γιατί δηλαδή είναι πραγματικά τα σωματίδια αυτά έχουν καταπέσει το έδαφος σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Τα οποία έχουν τοξικότητα παραπάνω γιατί λόγω της καύσης και σπιτιών και άλλων τεχνητών υλικών, εργοστασίων κλπ. Αυτό είναι, επειδή η φωτιά μπήκε και στον αστικό ιστό και ήδη έχουν καεί επιχειρήσεις, αυτό επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Έχουν καεί πλαστικά, ξύλα, εργοστάσιο με ξύλα είδαμε χθες στον Γέρακα και πλαστικά. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Με αυτή την έννοια και γι' αυτό είναι σημαντικό όταν οι άνθρωποι θα θελήσουν να πλύνουν τις αυλές τους, τους εργότερους, τα μπαλκόνια κλπ. Περάτες να το κάνουμε λίγο προσοχή χωρώντας μια μάσκα, γιατί καθώς πλένεις, μια μάσκα χειρουργική, έτσι φτάνει, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτά είναι η μάσκα η χειρουργική, όχι η υψηλής προστασίας. Σε αυτό το επίπεδο φτάνει, ναι, φτάνει. Έτσι λοιπόν, λέω, καθώς πλένεις επανεωρούνται τα σωματίδια και ο δύο μπορεί να τα σημειώσει κανείς στερογενός, άσχετα εκείνη τη στιγμή έχουν πέσει στο έδαφος. Αλλά είναι σημαντικό να γίνει και αυτή η έκκληση, γιατί διαφορετικά απλώς μένουν στο έδαφος και μπορούν να επανεωρηθούν με άλλους τρόπους, περπατώντας, παίζοντας τα παιδιά, με τα αυτοκίνητα κλπ. Άρα, καλό είναι εδώ να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση. Μετά θεωρείται σκόπιμο και όταν κυκλοφορεί κόσμος στο δρόμο, όταν πάει στη δουλειά του, βγαίνει έξω από το σπίτι να φοράει μάσκα, όποιας ηλικίας και αν είναι. Σήμερα με τα στοιχεία τα σημερινά θα έλεγα ότι δεν είναι υποκριτικό. Χτες ήταν δεδομένο. Σήμερα με τα σημερινά στοιχεία θα έλεγα όχι αναγκαστικά. Αν νιώσει ότι έχει κάποιο είδους συνόπτυξη, δηλαδή νιώθει καμένο κτλ., εκεί ας φορέσει τη μάσκα, η μάσκα θα είναι πολύ αποδοτική. Ισχύει ότι στην ατμόσφαιρα αυτά τα μικροσωματίδια θα παραμείνουν για μήνες. Έτσι άκουσα να λέει ένας πνευμονολόγος σήμερα το πρωί. Έτσι άκουσα να λένε οι ειδικοί. Ισχύει αυτό? Όχι. Θεωρώ πως όχι. Θα παραμείνουν. Έχουν τα πιο πολλά από αυτά έχουν πέσει στο έδαφος. Αλλά μπορούν, όπως ξαναείπα, να επανεωρηθούν. Έχει να κάνει με τη διαχείριση που κάνουμε εμείς. Αν κλείνουμε τις επιφάνειες των εδαφών, νομίζω ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί ο άνθρωπος που το κάνει θα πρέπει να είναι προστατευμένος ακριβώς από την ίδια την επανεώρηση. Τα σωματίδια αυτά καθ' αυτά, μετά από κάποιες μέρες, πέφτουν σε άνθρωπος, δεν μπορούν εύκολα να ανέβουν ξανά στην ατμόσφαιρα για να απειλήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα και στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καθώς σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η κυβέρνηση και σήμερα το θέμα είναι τι θα γίνει με τους πληγέντες, με τους ανθρώπους που χάσανε τις περιουσίες τους, Γιώργο. Παραλλήλου, Ιωάννα, διότι η μάχη στις διάσπαρτες πύρινες εστίες συνεχίζεται. Είναι σαφές ότι πρώτο ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ο πλήρης έλεγχος όλων των διάσπαρτων εστιών από πλευράς. Από επιχειρησιακής πλευράς, αλλά από την άλλη εκ παραλλήλου, και αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά αντικείμενα στην πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι η στήριξη και η ανακούφιση των πυρόπληκτων της Αττικής από αυτόν τον πύρινο εφιάλτη. Είναι σαφές ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα πρέπει να αναμένεται το πρώτο κυβερνητικό σήμα σε ό,τι αφορά στην στήριξη των πυρόπληκτων, και από εκεί και πέρα είναι εξίσου σαφές ότι για την κυβέρνηση οι επόμενες ώρες κατά τις οποίες θα συνεχιστεί προφανώς και η μάχη της κατάσβεσης είναι κρίσιμες, και είναι πολύ εξίσου κρίσιμο το να μπορέσει να ελεγχθεί πλήρως αυτή η κατάσταση, με δεδομένη, αν θέλεις, και την συνδρομή από την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπου ήδη από χθες έχουν ήδη να επιβεβαιώνονται τα σχετικά αιτήματα από μια πλειάδα χωρών, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Ιταλία, η Τουρκία, η Σερβία, η Κύπρος και η Πολωνία, όπως επίσης και η Κροατία. Είναι επίσης σαφές, Ιωάννα, ότι για το Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης με τον πιο πρόσφορο δυνατό τρόπο, και από εκεί και πέρα με μεγάλη ταχύτητα να τρέξει το σκέλος των αποζημιώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε πάλι στο Φάνη Καραμπατσάκη που βρίσκεται στη Νέα Μάκρη. Βαρύ το πλήγμα, μεγάλη οικολογική καταστροφή. 100.000 στρέμματα κάηκαν, σπίτια, επιχειρήσεις. Φάνη, μας ακούς?
Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα. Στα λιγοστά πράσινο που έχουμε στην Αττική, 100.000 στρέμματα φαίνεται να έχουν καεί, τουλάχιστον, δεν έχει γίνει ακόμα τελικός απολογισμός, και ζώα. Τουλάχιστον 100 ζώα από σκυλιά μέχρι και άγρια πανίδα, τα οποία κάηκαν σε αυτό το σαρωτικό πέρασμα της πύρινης Λέλαπας. Γίνονται προσπάθειες τώρα να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί, πώς θα γίνουν οι αναδασώσεις. Τώρα αυτά είναι σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Καταρχάς οι άνθρωποι χρόνο, να δουν τα καμένα σπίτια τους, να δουν τα σπίτια τους, τα καμένα, τις περιουσίες τους. Και όλοι οι πυροσβέστες βρίσκονται σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις, δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις διάσπαρτες αιστείες. Τίποτα δεν τελείωσε ακόμη. Εδώ στη Νέα Μάκρη. Ακριβώς. Μια αναζωπήρωση. Μπορεί να αυξηθεί ο άνεμος. Αυτό φοβούνται και οι μετεωρολόγοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρότι δεν είμαστε στο κατακόκκινο, είμαστε στο πορτοκαλί. Αλλά πάλι με έναν άνεμο ή με μια νέα φωτιά, όπως αυτή που είδαμε προηγουμένως στα Καλύβια πριν από λίγη ώρα, να γίνει πάλι παρανάλωμα. Η Αττική και όχι μόνο η Αττική. Έτσι δεν είναι μόνο η Αττική. Επίσης, εδώ στην Νέα Μάκρη, επαναλαμβάνω, είναι μέχρι το. Δεν πηγαίνει προς Κηφισιά η Διονύσου. Υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας. Μην έρθει κανένας και πει ότι θέλω να ανέβω. Δεν υπάρχει. Αυτό, και Ραφίνα, ο Δήμος Ραφίνας τονίζει να γίνεται λελογισμένη χρήση του νερού. Υπάρχει πρόβλημα με το υδροδότηση λόγω και της κατάστασης. Και να γίνεται λελογισμένη όσο το δυνατόν, έτσι. Τώρα δεν μπορεί να στερήσει τον άνθρωπο το νερό, αλλά να γίνεται αυτές τις μέρες λελογισμένη χρήση του νερού. Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στη Θεοδώρα Ζαγανάκου, η οποία βρίσκεται στο πάτημα Χαλανδρίου, εκεί όπου πέρασε χθες η φωτιά, πέρασε στον αστικό ιστό και καταστράφηκαν επιχειρήσεις, σπίτια και μια γυναίκα, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο μπάνιο της βιοτεχνίας που βλέπουμε πίσω από τη Θεοδώρα. Θεοδώρα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, Ιωάννα, ένα κλαδί το οποίο έπεσε πάνω στη σκεπή εδώ της επιχείρησης στάθηκε ικανό για να προκαλέσει αυτή την μεγάλη φωτιά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η επιχείρηση αυτή έχει ήδη για τελετές, οπότε στο εσωτερικό της ξαναλέμε ότι υπήρχαν χαλιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι από τη στιγμή που η φωτιά πέρασε στο εσωτερικό της επιχείρησης, ήταν θέμα χρόνου να επεκταθεί και στο υπόλοιπο μέρος. Άρπαξαν λοιπόν όλα φωτιά και όπως ξαναείπαμε, η άτυχη αυτή γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο τη στιγμή εκείνη, οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εγκλωβίστηκε και να μην μπορούσε να βγει, καθώς όπως μας είπαν και οι συνάδελφοί της, οι συνεργάτες της, δεν υπάρχει μπαλκόνι από το οποίο θα μπορούσε να πηδήξει από την άλλη πλευρά έστω. Ήταν δύσκολο να βγει με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα που είδαμε. Δεν μπορούσε κανένας να μπει και μάλιστα εφόσον νόμιζαν όλοι ότι έχει βγει και την ζητούσαν το βράδυ, όπως αποδείχθηκε, ήταν πλέον αργά. Θεοδώρα, Φάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο Άξιον 24, γιατί θα σας ενημερώνουμε συνεχώς με έκτακτα δελτία ειδήσεων. Προς το παρόν, γεια σας.